Σίλβια Πιτσιλίδου, λειτουργό των υπηρεσιών αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας. Αναζωογόνησης. Αναζωογόνησης. Δίνουμε ξανά ζωή. Κρατούμε τη ζωή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μιχάλαρε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε, που μας φιλοξενείτε στο πλατό. Εβδομάδα πανεκκίνησης καρδίας. Το Υπουργείο Υγείας στην προσπάθεια του να ενημερώσει τον κόσμο για την καρδιακή ανακοπή και το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Κάνουμε ολόκληρες εκστρατείες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Να καλέσουμε από τώρα τον κόσμο Σαββάτο στο Νικοσία Μολ από 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή από η ώρα 4 με 7 το απόγευμα. 4 με 7 το απόγευμα στο Ιερά Μητρόπολη Ταμασόρινης, στο Επισκοπείο εκεί, για να έρθει ο κόσμος να δει πώς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μάλιστα. Καταρχάς, να περιγράψουμε τι σημαίνει ανακοπή καρδιάς. Ακριβώς. Η καρδιά είναι ένα μυς ο οποίος πάλεται κάποια στιγμή. Σταματάει. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Η δουλειά της καρδίας είναι να στείλει το αίμα σε ολόκληρο το σώμα και στον εγκέφαλο για να κρατήσει τον εγκέφαλο ζωντανό. Θάνατος υπάρχει από τη στιγμή που νεκρώνεται το εγκέφαλος. Αλλά δεν είναι θάνατος όταν σταματήσει η καρδία, είναι ανακοπή καρδίας. Και τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε 3 με 5 λεπτά να, να κινήσουμε το αίμα να πάει στον εγκέφαλο για να κρατήσουμε το άτομο ζωντανό. Οπότε αυτά τα 3 με 5 λεπτά είναι πολύ σημαντικά για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει θωρακικές συμπιέσεις. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος φοβάται. Ναι. Δεν πρέπει να φοβάται. Απλά συμπιέζουμε στο κέντρο του θώρακα για να μπορεί να σπρώξουμε ένα λεπτό. Μη μας τα λέτε. Ναι. Το να μας τα λέτε δεν θα τα καταλάβει κανείς. Έχετε έρθει εδώ πέρα με παρέα. Με τον φίλο μας εδώ, την κούκλα. Πάμε να δείξουμε ζωντανά τώρα εδώ στο στούντιο του Σίγμα τι κάνουμε όταν παθαίνει κάποιος ανακοπή καρδιάς. Ακριβώς με λεπτομέρεια ένα zoom στην κυρία για να μας δείξει. Πρώτα θα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Όταν ένα άτομο ξαφνικά καταρρεύσει στο πάτωμα που είναι κάτι που κανείς δεν το περιμένει, δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει, καλούμε το 112. Η πρώτη ενέργεια είναι να καλέσουμε βοήθεια για να έρθει όσο πιο σύντομα γίνεται το εξειδικευμένο προσωπικό για να αναλάβει. Στην πορεία ξεκινούμε θωρακικές συμπιέσεις που είναι πολύ απλές. Πραγματοποιούνται στο κέντρο του θώρακα, είναι μεταξύ των θυλών, με ενωμένα και τεντωμένα τα χέρια, σπρώχνουμε βαθιά και ρυθμικά. Και σπρώχνουμε μετρώντας με το ρυθμό και 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Και αναζητούμε αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ζητούμε από τους γύρω μας, αν υπάρχει στο χώρο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, να τον φέρουν για να τον χρησιμοποιήσουμε. Ναι, ο απεινιδωτής, για όσους το γνωρίζουν, είναι αυτό εδώ που θα δείξει ο κύριος Πολυκάρπου. Είναι το μηχάνημα με τον ηλεκτρισμό. Είναι μια συσκευή αυτοματοποιημένη, αυτόνομη. Αυτοματοποιημένη γιατί έχει αυτοματισμούς που όταν το ανάψουμε, μας καθοδηγεί, μας δίνει οδηγίες τι να κάνουμε. Ένα ενήλικος ασθενής. Είναι εκπαιδευτικός απεινιδωτής. Καλέστε ιατρική βοήθεια. Έχουμε ήδη καλέσει βοήθεια. Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του ασθενούς ώστε να αποκαλυφθεί το γυμνό δέρμα. Θα πρέπει να απογυμνώσουμε το θώρακα για να μπορούμε να βάλουμε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Ταινία για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Α, μάλιστα, αυτά είναι τα ηλεκτρόδια. Αυτά είναι τα ηλεκτρόδια από την εσωτερική επένδυση. Τα ηλεκτρόδια και να μην γνωρίζουμε μας δείχνουν ακριβώς το σημείο το οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε το κάθε ηλεκτρόδιο. Αυτό, πιέστε σταθερά σε έναν ασθενή είναι εδώ, στο πρόπλασμα μας είναι εδώ. Εδώ το δεύτερο ηλεκτρόδιο, την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Μπαίνει στο πλάι, κάτω χαμηλά στο πλάι. Ξεκολλήστε τα ηλεκτρόδια από την εσωτερική επένδυση. Και μόλις τα τοποθετήσουμε, ο ίδιος απεινιδωτής αναγνωρίζει αν χρειάζεται απεινίδωση ή όχι. Πραγματοποιείτε ανάλυση. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Άρα τώρα διαβάζει μόνο του αν χρειάζεται. Ναι. Θα παίξει το ρόλο του γιατρού. Συνιστάτε σοκ. Σταθείτε μακριά από τον ασθενή. Δεν αγγίζουμε γιατί όταν πατήσουμε το κουμπί θα δώσει... Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί σοκ τώρα. Μας προτρέπει να πατήσουμε το κουμπί. Πραγματοποιήθηκε σοκ. Ξεκινήστε κάρπα. Και τώρα συνεχίζουμε. Είναι ασφαλές να και θα μας δώσει οδηγίες για το πώς συνεχίζουμε. Μας δίνει συνεχώς οδηγίες ο απεινιδωτής. Είναι τόσο απλό στη χρήση που μπορεί ο κάθε ένας να το χρησιμοποιήσει. Στις εκπαιδεύσεις μας βάζουμε άτομα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε είδαν ποτέ τους απεινιδωτή. Μάλιστα, εγώ δεν είχα αυτό είναι εκπαιδευτικό. Και τα καταφέρνουν όλοι τέλεια. Τόσο απλό είναι να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Απλώς αυτό που χρειάζεται, κύριε Μιχαλάρε, είναι ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις γνώσεις του και να προσπαθήσει να κάνει αυτά τα 3 βήματα. Και να τηλεφωνήσει, μια... να κάνει θωρακικές συμπιέσεις αδιάκοπα
και να ενεργοποιήσει τον απεινωτή αν υπάρχει στον χώρο. Και βέβαια το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ψυχραιμία, η οποία δεν είναι, είναι πολυτέλεια για τον περισσότερο κόσμο όταν βλέπει τον άνθρωπό του να καταραίει ή κάποιον από το περιβάλλον του. Η ψυχραιμία είναι πολύ σημαντικό, αλλά οι γνώσεις είναι περισσότερο. Mm-hmm. Ένας ο οποίος έχει γνώσεις μπορεί τα πρώτα δευτερόλεπτα να μην είναι ψύχρεμος. Μετά όμως γνωρίζει ότι για να σώσει τον πιο στενό του άνθρωπο θα πρέπει να κάνει αυτά τα τρία απλά βήματα και τότε το κάνουν με απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα. Τώρα, εγώ πώς ξέρω ότι εσείς, χτύπα ξύλο, πάθατε ανακοπή καρδιάς και θα κάνω αυτή τη διαδικασία ή δεν έχετε πάθει κάτι άλλο? Σίλβια. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πιο απλή από ό,τι φοβόμαστε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ενώ εργάζεται ή περπατά ξαφνικά να πέσει και να μην ανταποκρίνεται στο κούνημα, στην ομιλία. Είναι αφύσικο. Οπότε αρχίζουμε να ψάχνουμε τι έπαθε κάποιος ξαφνικά, ενώ δεν το περιμένουμε. Ναι. Αν δεν μας απαντήσει και δεν είναι ξεκάθαρο ότι αναπνέει, τότε είναι καρδιακή ανακοπή. Άρα είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Άμα πέσει τέζα κάτω, κατά πάσα πιθανότητα είναι ανακοπή καρδιακή. Και να μην αναπνέει, έτσι. Και να μην αναπνέει. Ναι. Τώρα το πώς αναπνέει ή όχι, το βάζουμε το αυτί μας και το ακούμε, βάζουμε καθρεφτάκι μπροστά. Παλιά ήταν τέτοιες οι οδηγίες. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε την κίνηση να μας δείξει η Σίλβια. Ανύψωση του πηγονιού και έκταση της κεφαλής, αυτή η κίνηση για να ανοίξουν οι αραγωγοί εκεί. Άρα κάνουμε το κεφάλι προς τα πίσω. Ακριβώς. Όμως υπήρχε τώρα με το COVID, υπήρχε ο φόβος του κόσμου ότι μπορεί να έχει COVID και να μην κολλήσω και εγώ. Ναι. Οπότε ήταν λίγο σκεπτικός. Οι οδηγίες λένε ότι αν έχεις υποψίες ότι έχει COVID ή οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια που μπορεί να είναι μεταδίδεται με τις αναπνοές, με σκύψεις από πάνω του. Ναι. Έτσι. Αλλά η αναπνοή φαίνεται ξεκάθαρα, είτε βλέποντας το θώρακα, είτε βλέποντας την κοιλία να κινείται. Αν δεν κινείται καθόλου από το σημείο που το βλέπεις, τότε ξεκινάς θωρακικές συμπιέσεις. Προτιμότερο να θεωρήσουμε κάποιος ότι είναι σε ανακοπή, αν δεν είναι ξεκάθαρο όταν αναπνέει. 99% είναι ξεκάθαρο όταν αναπνέω και βλέπουμε την κίνηση του θώρακα ή της κοιλιάς κατά τη διάρκεια της αναπνοής. Τώρα, πόσο πιθανό είναι ένας άνθρωπος στη ζωή του, στη διάρκεια της ζωής του, να πάθει καρδιακή προσβολή? Προφανώς, ένας 18άρης με έναν 70άρη δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ένας καπνιστής που πίνει κιόλας με έναν αθλητή δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Υπάρχουν, κύριε Μιχαλάρε, πάντοτε προδιαθετικοί παράγοντες. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι από τα δεδομένα που τα καταγράφει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο νεαρές ηλικίες να παθαίνουν ανακοπή καρδίας. Πρόσφατα είχαμε 37-38 χρονών, προχθές 40 χρονών. Θέλω να πω ότι υπάρχουν νεαρά άτομα τα οποία δεν βλέπαμε πριν κάποια χρόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό. Γι' αυτό λέμε εμείς, διδάσκοντας αυτό το πράγμα, ότι ανακοπή μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Και πολύ πιθανόν ο καθένας από εμάς να είναι μάρτυρας σε μια ανακοπή. Δηλαδή να είμαστε πάνω σε μια ανακοπή. Γι' αυτό, αυτό που λέμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να γνωρίζουμε από πριν. Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε? Καταρχάς, πείτε μας τι να γνωρίζουμε για να μην πάθουμε εμείς ανακοπή. Πολλά πράγματα γνωρίζουμε. Αυτά σίγουρα είναι πολύ, έχουν ακουστεί 100 φορές. Ναι. Εκατομμύρια. Να τα λέμε συνέχεια για να τα μαθαίνουμε. Επανάληψη μη τρυπάσεις μαθήσεως. Σίγουρα η διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αποφεύγουμε λιπαρά, να προσεχούμε το βάρος μας, η άθληση, να μην καπνίζουμε. Μια υγιεινή ζωή είναι σίγουρα σώμα υγιή, σωματική, λέει και η αρχαία ημών πρόγονη. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε ένα σώμα υγιές και να φροντίζουμε και για την ψυχική μας την υγεία. Mm-hmm. Το στρες ή οποιαδήποτε παράγοντες οι οποίες μας πιέζουν, επιβαρύνουν την υγεία μας. Ναι. Αρκετές φορές βλέπουμε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν μια κακή διατροφή, αλλά ο παράγοντας άγχους να τους επιδεινώσει την κατάσταση. Ναι. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι εμείς πάμε να πάθουμε ανακοπή καρδιάς, μπορούμε να το αντιληφθούμε? Είναι κάτι που μας έρχεται μπαμ και κάτω? Από ό,τι μας λένε, οι εμπειρίες των ατόμων που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή δεν το θυμούνται, δεν το αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι πράξη των γύρω να το καταλάβουν. Θα το καταλάβουν. Δεν βλέπεις ένα άτομο να πέσει ξαφνικά μπροστά σου στο πάτωμα χωρίς κάποιο λόγο. Όχι, η ερώτηση είναι αν μπορούσαμε εμείς στον εαυτό μας να το καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν αρκετοί μονήρεις. Μένουν στο σπίτι μόνοι τους. Μπορεί να πέσουν κάτω. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες άνθρωποι βιώνουν έντονο πόνο στο θώρακα, θωρακικό άλογο. Αυτός ο πόνος πολλές φορές είναι ένα καμπανάκι στο να μας ενεργοποιήσει να πάμε στο νοσοκομείο, στο να πάμε σε κάποιον ειδικό. Μην το αγνοήσετε αν έχετε έντονο πόνο στο στήθος. Προτιμότερο να πάτε και να μην έχετε τίποτα παρά να μην πάτε και να μείνετε στο σπίτι και να είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Συνήθως ο πόνος είναι έντονο θωρακικό άλογο.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμη επίδειξη που μας κάνατε. Ευχόμαστε ο κόσμος να κατάλαβε 5 πράγματα. Αν θέλει και να το βιώσει λίγο πιο καλά στην εκπαίδευσή του, πού μπορεί να έρθει, να μας υπενθυμίσετε. Εμείς διοργανώνουμε συνεχώς εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Αλλά υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι έχουν προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία προσφέρουν ή επιπληρωμής ή προσφέρουν στον κόσμο σε εκπαιδεύσεις, τις οποίες μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν. Σίγουρα μιλούμε για περισσότερες ώρες, γύρω στις 5 με 6 ώρες να κάνεις το συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Οπότε φεύγοντας από εκεί, 100% είσαι ικανός να μπορείς να σώσεις μια ζωή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς καλή συνέχεια. Φεύγοντας να πάρετε μαζί σας την κούκλα, είναι λίγο τρομακτική εδώ πάνω στο... Όπως πάνω στον πάγκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά τώρα γνωρίζουμε. Και...